κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε... Παρακαλώ, επειδή έχουμε δώσει το λόγο στον Υπουργό των Εξωτερικών, παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ να αφήσουμε τον Υπουργό να μιλήσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά θα συνυπογράψω αυτό το οποίο ελέγχθη, ότι η διαδικασία, νομίζω από τον κύριο Δρίτσα, ότι η διαδικασία στις επιτροπές είναι μια διαδικασία συζήτησης, έστω και σε ένα κείμενο όπως αυτό, στο οποίο δεν επιδέχονται αλλαγές, κατανόησης των παραγωγικών αιτίων και της βούλησης της κυβέρνησης και της διαπραγματευτικής τακτικής, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό σε μια ανοιχτή συνεδρία. Για να είμαστε και σε αυτό ειλικρινείς, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι εδώ. Αλλά επίσης και διευκρινήσεων επί τη βάση των όσων τέθηκαν από την Μίζωνα και την Ελλάσσον Αντιπολίτευση. Και θέλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση εγώ θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω με μια θετική παρατήρηση για το κλίμα το οποίο επικράτησε, ανεξαρτήτως των επιχειρημάτων τα οποία ακούστηκαν. Δεν διαφεύγει της προσοχής μου κανενός στην αίθουσα ότι έχει ανατύλει μια προεκλογική χρονιά η οποία αρχίζει μετά από ελάχιστες εβδομάδες και συνήθως τέτοιες συμφωνίες σε προεκλογικό ή ονή προεκλογικό χρόνο γίνεται αντικείμενα εντονότατης κριτικής και διαξυφισμών και χαρακτηρισμών. Είναι προς τιμήν όλων των κομμάτων και της αντικείμενης αντιπροσωπείας ότι παρά τη διαφωνία η οποία εκδηλώθηκε εδώ, το πλαίσιο ήταν ένα πλαίσιο πολιτισμένο και ουδής παρέλειψε να αναγνωρίσει τον πατριωτισμό όλων των πτερήγων της Βουλής, όπως αυτά υπάρχουν στο Κοινοβούλιο βεβαίως, διότι υπάρχει σαφής διάκριση, την οποία ο κύριος Δρίτσας κατέθεσε προηγουμένως και την οποία και εγώ απολύτως συνυπογράφω. Τώρα, επί της ουσίας, επί των επιχειρημάτων. Αν θέλετε, διότι και εγώ προσλαμβάνω εδώ την διαδικασία ως συζήτηση, δεν έχω σκοπό να αναγνώσω μια ομιλία και να αποχωρήσω. Νομίζω και εγώ και ο κύριος Παναγιωτόπουλος θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τις απόψεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικές γραμμές απέναντι στη συμφωνία της συγκεκριμένη. Η μία, μια αρχή, μια επί της αρχής τοποθέτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, πλήρους αποκήρυξη της συμφωνίας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αυτό είναι κατανοητό, είναι μια θέση αρχής πάντοτε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νομίζω ότι ουδής στην αίθουσα περίμενε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει και μια άλλη διατύπωση με διάφορες παραμέτρους, η οποία ακολουθήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Ελληνική Λύση, με διαφορετικές παραμέτρους, αλλά και επίσης οφείλω να πω, χωρίς να θέλω προς Θεού να εκθέσω ή να πω οτιδήποτε, και με εσωτερική διαφοροποίηση, όπως εγώ στην άκουσα στο ΣΥΡΙΖΑ, η τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Δρίτσα είχε στοιχεία επί της αρχής αντίθεση. Δρίτσα, με συγχωρείτε, ναι, με συγχωρείτε. Ναι, όχι, όχι, όπως γνωρίζετε, σας, κοιτάξτε, νομίζω πια είμαστε αρκετό καιρό σε αυτή την αίθουσα και γνωριζόμαστε καλά. Μου συγχωρείτε όμως αλλά βλέπω ότι αμέσως καταλάβατε ότι το έλεγα για εσάς. Ενώ αν δεν ήταν σαφές, ίσως να σκεφτόστε πώς το λέει πραγματικά για τον κύριο Δρίτσα. Κύριε Δρίτσα, για εσάς το λέω, πράγματι. Εσείς, σε ένα κομμάτι της ομιλίας σας, προσεγγίσατε κάπου την τοποθέτηση του ΚΚΕ, της κάθε της αντίρρησης, οποιαδήποτε συμφωνία. Όμως, γενικά, η δεύτερη γραμμή απέναντι συμφωνία είναι μια γραμμή η οποία αναφερόταν στο εάν και κατά πόσον η διαπραγμάτευση υπήρξε εποφελής. Εάν οι όροι ήσαν επαρκείς. Εάν οι διατάξεις ήταν υπρέπουσες. Πρέπει να πω όμως ότι υπησήλθε σε αυτήν την, αντιμετώπιση εν μέρη και όχι τόσο εν μέρη και η λογική του επιτίδιου ουδέτερου. Το οποίο πάλι ο κύριος Βίτσας το έθεσε. Το έθεσε στην συντοποθέτησή του. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικές γραμμές απέναντι σε αυτή την συμφωνία. Στη μεν κάθετη αντίρρηση, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα απολύτως, ούτε να αντιλέξω τίποτα, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Έχουμε μια βαθύτατη ιδεολογική διαφορά. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά είναι εις βλάβη της πατρίδας, με το δικό σας πατριωτισμό, τον οποίο ουδόλως αμφισβητώ. Εμείς πιστεύουμε ότι, όχι, ότι είναι εις όφελος της πατρίδας μας. Και οφείλω να πω ότι εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μεγάλη εντύπωση και θα αναφερθώ επωνύμως στην τοποθέτηση του κυρίου Δημοσχάκη. Διότι κακά είναι τα ψέματα, άλλο είναι
η Βασιλή Σοφία, της οποίας βρισκόμαστε, και η Πλατεία Συντάγματος, και άλλο είναι ο Εύρος και η συγκεκριμένη περιοχή. Άλλο αίσθημα ασφάλειας ή ανασφάλειας σου δημιουργεί μια εκάστη. Όμως οφείλω να πω ότι πέραν της επαρκέστατης εισήγησης του κυρίου Γιώργου Κουμουτσάκου, του εισηγητή της πλειοψηφίας, τα επιχειρήματα τα άκουσα λίγο πολύ ως εξής. Αν πρώτον, σχολιάστηκε το προείμνο. Δεν θα αναφερθώ σε κόμματα, διότι δεν θεωρώ ότι έχει έννοια να αποδίδεις ή να αναγνωρίζοντας ότι ο καθένας κατά συνείδηση και με κριτήριο των εθνικών συμφέρων συνεισέφερε στη συζήτηση, δεν θέλω να εξατομικεύσω. Ακούστηκαν πράγματα τα οποία, για το προείμιο, τα οποία είναι πρωτοφανή. Κατηγορηθήκαμε, ας πούμε, ότι δεν επαναλάβαμε στο προείμιο τη διάταξη της συμφωνίας του 90, κατηγορηθήκαμε μάλιστα ότι δεν την έχουμε και διαβάσει. Το οποίο είναι λίγο αστείο να το λέει κανείς. Σε υπουργούς όπως και εγώ και ο κ. Παναγιωτόπουλος έχουμε μια κοινοβουλευτική παρουσία πια για χρόνια. Αλλά και ούτως ή άλλως δεν είναι και καμιά μεγάλη συμφωνία. Ξέρετε, την έχω μπροστά μου, τη βλέπετε. Αλλά κατηγορηθήκαμε ότι στο προείμιο δεν επαναλάβαμε ότι την προσήλωσή μας στους σκοπούς και τους χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή, τι υπονοούν, δεν κατάλαβα, ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν συμφωνούν με το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών? Υπάρχει τέτοιο σοβαρό επιχείρημα που ακούγεται στην αίθουσα? Δεν έγινε αντιληπτό ότι εδώ πρόκειται για πρωτόκολλο τροποποίησης και ό,τι δεν τροποποιεί ή ό,τι δεν καταργεί ισχύει? Αυτό το απλό νομικό επιχείρημα, το οποίο ισχύει και το μαθαίνει κανείς στο πρώτο έτος της οποιασδήποτε νομικής ή παρανομικής σχολής, εδώ πρέπει να το επαναλάβουμε για να γίνει κατανοητό και να μην εκπέμπεται κατηγορία εναντίον τελικά της ίδιας πατρίδας μας, έστω και όχι εκ ταπεινών κινήτρων. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω και κάτι άλλο, επίσης εδώ έγινε μεγάλη συζήτηση επί του ίδιου για τα παραρτήματα. Μα είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό ότι ό,τι δεν καταργείται ισχύει? Δεν είναι φανερό από το κείμενο εδώ? Έρχομαι τώρα σε κάτι άλλο το οποίο νομίζω έχει μια έννοια να απαντηθεί. Γιατί επαναλαμβάνουμε τότε, θα μου απαντήσετε, ωραίο επιχείρημα, έτσι είναι. Γιατί επαναλαμβάνετε τότε στο προείμιο τη σταθερή απόφαση να περιφρουρούν και να προστατεύουν αμοιβαίως Ελλάδα και ΗΠΑ την ασφάλεια, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την αδερφική ακεραιότητα των αντιστοίχων χωρών κατά ενεργειών οι οποίες απειλούν την ειρήνη, περιλαμβανομένης της ένοπλης επίθεσης ή της απειλής επίθεσης, και επιβεβαιώνοντας την απόφασή τους να αντιταχθούν ενεργά και ανεπιφύλακτα σε κάθε τέτοια απόπειρα ή ενέργεια, και τη δέσμευσή τους να καταβάλουν τις κατάλληλες μείζονες προσπάθειες. Γιατί αυτό αναγράφεται στο προείμιο του δεύτερου πρωτοκόλλου τροποποίησης? Αναγράφεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι αυτό ακριβώς ήταν που έπρεπε να επαναληφθεί και να ακουστεί προς κάθε ακροατή. Προς κάθε ακροατή. Δεν είναι εκ τύχης ή εκ λάθος. Θα μπορούσε να μην γραφεί. Όμως εδώ επελέγει, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, να επαναληφθεί. Και περίμενα στην Εθνική Αντιπροσωπεία να γίνει κατανοητή η επανάληψη αυτή και να σημειωθεί. Και να έχουμε μια έντιμη εξήγηση για το τι συμβαίνει εδώ. Όπως περίμενα να γίνει κατανοητό ότι το σύνολο της σχέσεως Ελλάδος-ΗΠΑ δεν περιέχεται μόνο σε αυτή την τροποποίηση του πρωτοκόλλου, αλλά περιέχεται και στην επιστολή του κυρίου Μπλίνκεν στον Πρωθυπουργό, που συνοδεύει την προηγούμενη επιστολή του κυρίου Πομπέου, και στο γνωστό νομοθέτημα το οποίο ψηφίστηκε από την Βουλή και το Κογκρέσο, τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την Γερουσία, το US Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act του 2021, με τα 6 διαφορετικά κεφάλαια, μεταξύ των οποίων το κεφάλαιο για την πρωτοβουλία 3-1 χθες υπήρξε διάσκεψη των 3-1 με τον κύριο Μπλίνκεν, τον κύριο Κασουλίδη, τον Γιαΐρ Λαπίτ και εμένα, τα F-35, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την παροχή υλικού και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο που συνιστούν τη σχέση της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θέλω λοιπόν ξεκάθαρο, όποιος μπορεί να ασκήσει κριτική, οποιοδήποτε, αλλά να ασκήσει κριτική επί του συνόλου της σχέσεως με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
ως προς τα επιμέρους τώρα, χρόνος. Γιατί επιλέξαμε τα 5 χρόνια εναντί του 1 έτους? Μα γιατί αυτό πιστεύουμε ότι είναι το εθνικό συμφέρον. Δεν κάναμε καμιά χάρη. Μας είπαν γιατί είσαστε τόσο γενναιόδοροι στις ΗΠΑ. Ποιος είναι γενναιόδορος απέναντι στις ΗΠΑ? Είμαστε γενναιόδοροι απέναντι της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, όπως εμείς προσλαμβάνουμε το συμφέρον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Θέλαμε την πενταετία. Και να σας πω την αλήθεια, υπήρχε και σκέψη στην κυβέρνηση και για δεκαετία, όχι μόνο για πενταετία. Εμείς θέλουμε την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα. Δεν κρυφτήκαμε ποτέ πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν παραστήσαμε ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι διώχνουν τις βάσεις. Δεν θέλουμε να έχουμε μια ψευδή ρητορική. Έχουμε μια σαφή θέση για το εθνικό συμφέρον. Θέλαμε την παρουσία στη Θράκη. Τι θέλαμε? Και ξέρετε καλά, αναφέρομαι στον αγαπητό μου εισηγητή της μειοψηφίας, τον κύριο Κατρούγκλου, ξέρει καλά ότι εγώ δεν βρήκα. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν βρήκε συμφωνία επί της MDCA στο προηγούμενο πρωτόκολλο. Δεν ήταν κλεισμένη η συμφωνία όπως αναφέρθηκε στη Βουλή όταν κατηγορηθήκατε. Και από εμάς ότι, γιατί λέτε τώρα την είχατε κλείσει. Δεν ήταν έτσι. Όμως ένα από τα κύρια στοιχεία που έπεισε την κυβέρνηση τότε και υπέγραψα με τον κύριο Πομπέο ήταν ακριβώς η αναφορά της Αλεξανδρούπολης. Το οποίο το δούμε κορυφαίο και εμείς στην Αλεξανδρούπολη, κύριε Βίτσα, δεν τη θέλουμε σαν ένα εμπορικό λιμάνι, όχι. Θέλουμε την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ναι. Και τη θέλουμε και στο στρατόπεδο Γιαννούλη, ναι. Τη θέλουμε. Και να σας πω πόσο φαίνεται ότι είχαμε δίκιο που τη θέλουμε. Για ποιο είναι το πρώτο πράγμα που διαμαρτυρήθηκε ο πρόεδρος Ερντογάν στον πρόεδρο Μπάιντεν στην πρώτη τηλεφωνική του συνομιλία? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που τον ενόχλησε? Και το έβαλε και στη δημοσιότητα, τόσο τον ενόχλησε. Είναι ακριβώς αυτό. Εσείς μπορεί να το κρίνετε λάθος. Εμείς όμως το κρίνουμε ως μέγιστο ωφέλημα για τον ελληνικό λαό. Μέγιστο ωφέλημα για τη Θράκη. Έχω πάει 4 φορές στην Αλεξανδρούπολη και θα ξαναπάω. Θεωρώ ότι άλλαξε η ιστορία της περιοχής. Με τη δημιουργία, βεβαίως, του ενεργειακού κόμβου, με το υγροποιημένο, την επανυγροποίηση του φυσικού αερίου, με το συνδρομικό που θα φτιάξει, με το οδικό δίκτυο, με το γεγονός ότι δίπλα στο λιμάνι είναι το αεροδρόμιο, με τα logistics τα οποία θα μπουν για να υποστηρίξουν όμως και όλη αυτή την προσπάθεια. Και γεωπολιτικά η κρίση στην Ουκρανία επιβεβαίωσε αυτό που κάνουμε. Διότι πραγματικά σκεφτείτε, εάν τώρα θα ήταν δυνατόν, υπό τις νέες συνθήκες, να υπάρξει αυτή η διαπραγμάτευση που υπήρξε τότε. Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα που ίσως θα άξιζε να την κάνουμε όχι με ανοιχτή. Μισή ανοιχτή συνεδρίαση. Θα ήθελα επίσης να πω και το εξής για να είμαστε σαφείς. Δεν αναφέρομαι σε συζήτηση μέσα στην αίθουσα. Αναφέρομαι στη συζήτηση στην ελληνική κοινωνία. Μια συζήτηση που εμπολής διατρέχει και κόμματα και παρατάξεις και είναι πέραν αυτό. Ουδής αρνείται τον πατριωτισμό ή ουδήποτε. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Πώς προσλαμβάνεται αυτός ο πατριωτισμός? Γιατί βέβαια, ξέρετε, δεν μπορούμε να κρύψουμε μέσα στην αίθουσα ότι πολλές φορές στην ιστορία μας ο πατριωτισμός κάλυψε ιδιοτελέστατες προσωπικές ατζέντες. Αλλά ας ξεχάσουμε το παρελθόν. Πρέπει όμως να δούμε πώς νοηματοδοτεί ο καθένας. Ο καθένας ατομικά. Ξαναλέω, πέρα από κόμματα και πέρα από παρατάξεις. Πώς νοηματοδοτεί ο καθένας τον πατριωτισμό όταν αναφέρεται σε αυτόν? Γιατί να συμφωνήσουμε ότι η απραξία δεν συνιστά πατριωτισμό και ο στουρθοκαμιλισμός επίσης δεν συνιστά πατριωτισμό. Και επίσης ότι η βίωση από πολιτικούς του πατριωτισμού ως οπισθοδρομικό σύνδρομο εκχέει μια βαθύτατη ανασφάλεια. Δηλαδή θυμίζει το γνωστό πίσω στα κανόνια μας. Ως αν οι λέξεις θα μπορούσαν να προστατεύσουν τη χώρα και το μέλλον της. Εμείς πιστεύουμε και νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας σε έναν πατριωτισμό που πηγάζει από αυτοπεποίθηση, από βαθιά αίσθηση της ταυτότητάς μας και βαθιά αυτοσυνειδησία. Δηλαδή έναν πατριωτισμό ανοιχτό, εγκάρδιο, έναν πατριωτισμό που εκπέμπει αυτοπεποίθηση. Έναν πατριωτισμό που έχει προσλάβει τα μεγάλα διακυβεύματα του 21ου αιώνα. Την ανάγκη η Ελλάδα να είναι ανοιχτή. Να είναι ανοιχτή στα Βαλκάνια.
να είναι ανοιχτή στην ευρύτερη περιοχή της. Να μην είναι εχμάλωτη μόνο των ελληνοτουρκικών διαφορών. Να έχει αίσθηση του ευρύτερου γεωπολιτικού της ρόλου. Χθες υποδέχθηκα την Υπουργό Εξωτερικών της Κένια στην Αθήνα. Η πρώτη φορά που ήρθε η Υπουργός Εξωτερικών της Κένια στην Ελλάδα. Έχω δει άλλους 7 υπουργούς της Ποσαχάριας Αφρικής. Η Ελλάδα οφείλει να ανοίξει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Να ανοίξει. Και αυτή η συμφωνία είναι ένα εργαλείο να αισθανθούμε ασφαλείς εσωτερικά για να μπορέσουμε, όντας ασφαλέστεροι, να μπορέσουμε να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Και στο Νοητορινικό. Πήγα στην Ιαπωνία, πήγα στην Ινδία. Πρέπει να μεγαλώσουμε, την αντίληψή μας για τα πράγματα. Και όχι να επανέλθουμε σε σύνδρομα φοβικά που τελικά μέσα από τον περιορισμό, αντί να μας ενδυναμώνουν, μας αποδυναμώνουν και μας περιορίζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.